η μαθηματική εταιρεία, όχι η Χιώτικη, από την Αθήνα, εμείς είμαστε παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, διοργανώνει πανελλήνιο διαγωνισμό στα μαθηματικά για τους μαθητές της Δευτέρας Γυμνασίου, της Τρίτης Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου. Είναι στο πρώτο και τρίτο γυμνάσιο στις 9 η ώρα αύριο το πρωί. Μπορούν να συμμετέχουν όσα παιδιά θέλουν, χωρίς να το δηλώσουν από τώρα, να έρθουν αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του διαγωνισμού? Ο σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι κυρίως να πείσει τα παιδιά ότι μπορούν να δημιουργήσουν, ότι μπορούν να σκεφτούν κάτι παραπάνω, μπορούν να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει πέρα από τα μαθηματικά του σχολείου, γιατί εμείς δεν ζητάμε να ξέρουν τα μαθηματικά του σχολείου, αλλά να μπορούν το πνεύμα τους να σκεφτεί και άλλα πράγματα, να δημιουργήσει, να αυτενεργήσει και να λύσει έστω και 2-3 προβλήματα από αυτά που τους βάζουμε. Τα θέματα βέβαια είναι δύσκολα, αλλά τα παιδιά δεν πρέπει να φοβούνται, με την έννοια ότι ό,τι και να μας γράψουν, ό,τι και να σκεφτούν, αφού θα είναι πρωτότυπο, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Υπάρχει κάποιο έπαθλο για τον νικητή? Κάθε χρόνο τα παιδιά τα οποία διακρίνονται τα βραβεύουμε στο Μύριο, κάνουμε μια τελετή, έρχονται οι γονείς και γενικά τα παιδιά μένουν ευχαριστημένα από κάτι τέτοιο, γιατί κάποιοι το παίρνουν και σαν έναυσμα για να ξεκινήσουν και στη ζωή τους να κάνουν πράγματα καλύτερα. Η εμπειρία σας τι σας λέει, κάθε χρόνο υπάρχει η ίδια συμμετοχή? Περίπου γύρω στα 100 με 120 άτομα κάθε χρόνο έρχονται. Έχουμε πολλές διακρίσεις στοιχείο. Εξάλλου ηχείος διακρίνεται πάντα όχι μόνο σε αυτό το διαγωνισμό, αλλά γενικά στα γράμματα, στις επιστήμες. Ξέρετε πολύ καλά ότι στις Πανελλήνιες εδώ και 20 ετία περίπου είμαστε πάντα στους 5 πρώτους μέσα. Το ίδιο ακολουθείτε και εδώ πέρα.